Φιλαράκια μου, τι κάνετε? Ελπίζω και αυτό το βιντεάκι να σας βρίσκει όλους καλά. Εγώ είμαι καλά. Είπαμε να φτιάξουμε ένα βιντεάκι, να πούμε πλέον τις τελικές μας εντυπώσεις μετά τη αλλαγή που κάναμε στα γρανάζια, στο φίλτρο, την τοποθέτηση του Speedo Healer και φυσικά την τοποθέτηση και του λαιμού της Leo Vince. Λοιπόν, να πούμε περισσότερο από ό,τι είπαμε την τελευταία φορά. Εσίως έχουμε ολοκληρώσει παρακάτω 3.000 χιλιόμετρα από την αρχική τοποθέτηση των γρανασιών και του λαιμού και του Speedo Healer. Δεν είμαι απλά ενθουσιασμένος, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτή την μετατροπή, την οποία, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, θεωρώ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον τα γρανάζια να τα έχει τοποθετήσει η Honda σε αυτή τη μοτοσικλέτα εξ αρχής. Ο κυριότερος λόγος για μένα είναι διότι παρατήρησα μία πολύ πιο ομαλή κίνηση πλέον, χωρίς να υπάρχουν τα κομπιάσματα, τα σκορτσαρίσματα ή τα κλωτσίματα που έχουν όλα τα μοτέρ πλέον Euro 5 με τους ράθυμους ψεκασμούς. Φανταστείτε ότι πλέον μιλάμε για ράθυμους ψεκασμούς και ράθυμη λειτουργία σε δικύλινδρα μοτέρ τα οποία φτιάχνει η Honda. Οπότε δεν θέλω να σκέφτομαι τι συμβαίνει με τις άλλες εταιρείες. Όλο λοιπόν αυτό το κόμπιασμα, ο δισταγμός ή το κλώτσιμα που είχα χαμηλά, παρατήρησα ότι με το 1639 γρανάζι δεν θα λέγω ότι εξαλείφθηκε, αλλά μειώθηκε σε επίπεδο τουλάχιστον 80-85%. Παρόλα, και καλό είναι να το συζητάμε και αυτό, η μοτοσικλέτα έγινε πολύ πιο διασκεδαστική, ειδικά χαμηλά και μέσες. Το διασκεδαστικό τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ότι τώρα έχουμε μία τρίτη τετάρτη και το μηχανάκι τραβάει εντελώς αδιάφορα, όπως βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή. Κατεβάζει πανέμορφα, έχει μόνιμο έλεγχο και για κάποιο περίεργο λόγο με αυτό πλέον το setup έχω δει ότι μπορεί η μοτοσικλέτα να κάθεται μέσα στο ωφέλιμο εύρος ροπής της πολύ περισσότερη ώρα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση γιατί έχει τράβηγμα. Καλή ώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα το filtering που έχω, δεν έχω κατεβάσει ούτε καν πόδια και η μηχανή χωρίς να κλωτσάει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το βλέπω φυσικά και στην κατανάλωση, διότι όση περισσότερη ώρα η μοτοσυκλέτα βρίσκεται μέσα στην ωφέλιμη ροπή της, αυτομάτως έχεις και την καλύτερη δυνατή κατανάλωση, χωρίς να υπάρχει κρέμασμα, έτσι ώστε να έχεις αυτό το κροτάλισμα και το σκορτσάρισμα χαμηλά. Και φυσικά, χωρίς να χρειάζεται να ανεβοκατεβάσω από τον επιλογία από εδώ πάνω που βλέπετε αυτή τη στιγμή τις ταχύτητες, η μοτοσυκλέτα μπορεί και τραβάει από το πουθενά, χωρίς κανένα απολύτως κορτσάρισμα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή με ένα χέρι εδώ. Τίποτα, είναι ομαλή λειτουργία, σαν να έχεις ένα CVT. Σαν να έχεις ένα CVT. Δεν είναι σαν να έχεις ένα CVT, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στη λειτουργία ενός CVT. Το DCT δεν θα πιάσει ποτέ την ομαλότητα της λειτουργίας και τη γραμμικότητα ενός CVT και το CVT ποτέ δεν θα καταφέρει να διαχειριστεί το εύρος ροπής ενός μοτέρ όπως το διαχειρίζεται ένα DCT. Τελεία και παύλα. Μην κάνουμε περισσότερη κουβέντα πάνω σε αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το λοιπόν, αν είμαι χαρούμενος, απόλυτα, θα το πρότεινα σε κάποιον να το κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εάν πραγματικά κάποιος άνθρωπος δεν έχει τις ανησυχίες που έχω εγώ, όχι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Εάν δηλαδή δεν θέλεις να αλλάξεις το μαμά setup, φοβάσαι τα θέματα των εγγύσεων ή στο πίσω μέρος του μυαλού σου νιώθεις ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά, όχι, μην το κάνεις.
Δεν θα πρότεινα δηλαδή σε κάποιον Sony και δεν να πάει να το κάνει. Αν όμως το κάνεις, να πάει να το κάνεις σωστά. Να βάλεις και speed healer, να έχεις και πραγματικές ενδείξεις, χιλιόμετρων, στο καντράν σου. Και αν θες να το κάνεις και ακόμα πιο σωστά, να βάλεις και ένα λαιμό, ο οποίος λαιμός όμως, εδώ, πρέπει να προσέξετε. Θα πρέπει, αν δεν θέλετε να σγαρλίσετε προγράμματα και δεν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους αναβαθμίσεις στη μοτοσικλέτα, αυτή τη στιγμή ένας από τους λαιμούς που κάνει τη δουλειά του χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χωρίς να χάνεις υποπίεση χαμηλά, διότι αυτό εδώ είναι ένα υποτετράγωνο μοτέρ, η ενσύ σειρά φοράει υποτετράγωνα μοτέρ, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλες ροπές σε σχετικά χαμηλό εύρος τροφών. Αυτό λοιπόν από μόνο του σημαίνει ότι για να μπορέσει η μοτοσικλέτα, το εργοσύνολο τέλος πάντων, να αποδώσει αυτό για το οποίο έχει εξ αρχής σχεδιαστεί, θα χρειαστεί να έχει ένα λαιμό και μία εξάτμιση η οποία να μην χαλάει τα χαρακτηριστικά αυτού του κινητήρα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, και λέγοντας χαρακτηριστικά εννοώ τι, να μην χαλάει την υποπίεση που χρειάζονται αυτά τα μοτέρ για να δουλέψουν στις χαμηλομεσαίες. Κατά καιρούς ακούω πολλούς που λένε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να πάρουμε 1,5, 2, 3 άλογα, ξέρω εγώ, εξατμίσεις, ιστορίες κτλ. Ναι παιδιά, εντάξει. Όλα αυτά μπορείτε να τα πάρετε. Το θέμα είναι σε τι ευρωστροφών θα τα πάρετε και αν έχει νόημα π.χ. να μαζέψεις όλη αυτή τη δύναμη στις 6.500 στροφές εκεί που άλλες μοτοσικλέτες πλέον ξυπνάνε και το να έχεις εσύ 2 ή 3 άλογα παραπάνω σε εκείνο το ευρωστροφών, το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι να δεις κάποια πινακίδα από κάποιο άλλο μηχανάκι να έχει φύγει καμιά δεκαπενταριά κολόνες μπροστά. Κοινώς. Ναι, να έχει δύναμη μοτοσικλέτα, ναι, να έχει ροπή, ναι, αν μπορούμε να τις δώσουμε, να απελευθερώσουμε μέσα στο εύρος στο οποίο δουλεύει η μοτοσικλέτα, ναι, όχι υπερβολές. Οπότε, εάν δεν θέλεις να κάνεις υπερβολές, το πιο safe setup που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι λεμουδάκος, διάλεξε όποιον πιστεύεις εσύ ότι είναι σωστός, φτάνει να είσαι σίγουρος ότι θα κρατάει την υποπίεση. Το τελικό αυτής της μοτοσικλέτας, αν δεν σε χαλάει, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξεις, έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο και πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά υποπίεσης. Οπότε, 1639, Speedo Healer, λεμουδάκι, καλό ταξίδι. Και κυριολεκτικά το λέω καλό ταξίδι. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι πλέον έχω σταθερά μία κατανάλωση πέριξ του 4,1 που είμαι απόλυτα χαρούμενος γιατί έχω και μία μπαγκαζιέρα πίσω, OEM μπαγκαζιέρα, την Keyless της Honda, έχω και έναν ανεμοθόρακα τεράστιο μπροστά μου, οπότε τι συζητάμε. Το 4,1 και το 4,3 μου είναι άψογο. Πλέον έχω μία μοτοσικλέτα που μέσω χαμηλά είναι πάρα πολύ ζωντανή και με βοηθάει αυτό πάρα πολύ μες στην κίνηση. Σε εκκίνηση σε φανάρια πολύ λίγες μοτοσικλέτες με μαζεύουν στα πρώτα 60 με 70 μέτρα. Καλά για αυτοκίνητα και τα λοιπά δεν το συζητάμε. Έχω όση ροπή χρειάζομαι πλέον και σε αυτό βοηθάει και το γρανάζι γιατί έχει αλλάξει εντελώς και ο τρόπος που στρίβω πλέον. Έχω όση πλέον ροπή χρειάζομαι και στο έμπα και στο εύγα μία στροφής. Ταξιδεύει όλη μέρα η μοτοσικλέτα με 130-135 χιλιόμετρα χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα και πλέον βλέπω στο κοντέρ πραγματικά 172 με 174 χιλιόμετρα. Ναι, εντάξει, αν πάω σε καμιά κατηφόρα προφανώς θα γράψει και κάτι παραπάνω. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα χιλιόμετρα που τα έχω βρει, τα που έχω δει, τα έχω πιάσει σε κάτι ευθείες της Εθνικής που μου ήταν εντελώς αδιάφορο, που με κουράσανε, που δεν υπήρχε κανένας λόγος.
ξαναγύρισα στα 130 και όλοι ήμασταν χαρούμενοι. Οπότε ναι, μετά από 3.000 χιλιόμετρα μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι είμαι απόλυτα χαρούμενος από το αποτέλεσμα και ότι αν για παράδειγμα εγώ σαν Κώστας αγόραζα τώρα καινούριο το συγκεκριμένο μηχανάκι, είτε αυτό είτε το XADV, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν γρανάζια και σπίντο χίλερ. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα. Νομίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο. Εγώ θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και για το γεγονός ότι παρακολουθείτε το κανάλι ανελιπώς. Αυτοί οι λίγοι, δεν έχω πολλούς συνδρομητές, αυτοί οι λίγοι, αν θέλετε να κάνουμε και περισσότερο χαβαλέ, γιατί καλός ή κακός ο κειμενογράφος του YouTube δεν επιτρέπει να γίνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, στο τέλος του βίντεο θα δείτε και το κανάλι, το οποίο, μάλλον όχι το κανάλι, το group το οποίο έχω φτιάξει στο Facebook, MotoTubeGen, στο οποίο μπορείτε να κάνετε έτοιμα, να μπείτε και να γνωριστούμε και από εκεί πέρα μέσα. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Αυτό, παιδιά, που μας ενώνει όλους είναι η αγάπη του δίτροχου. Δεν είναι ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, η αγάπη του δίτροχου μακριά από μάρκες. Δηλαδή, πραγματικά το λέω αυτό, μακριά από μάρκες, δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Προφανώς όλοι έχουμε κάποιες προτιμήσεις και αυτό δεν είναι κακό. Όχι αιμονές όμως, παιδιά, όχι αιμονές, δηλαδή δεν βοηθάει κανένα αυτό το πράγμα. Αγαπήστε τις μοτοσυκλέτες που έχετε, ανεξαρτήτου μάρκας. Ο καθένας έχει μία μηχανή για το δικό του λόγο, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, όσες. Αλλά αυτό πραγματικά θα το λέω συνέχεια. Ό,τι έχετε, οδηγήστε το, αγαπήστε το, μάθετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε και εξελιχθείτε. Όλοι ξέρουμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι διαβίου μάθησης ενασχόληση, οπότε παιδες να είστε καλά, θα έρθουν και άλλα βιντεάκια. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, να είστε καλά.